βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, εγώ προτείνω το εξής. Να συνεχιστούν οι ερωτήσεις, εκτός αν έχει να κάνει μια δήλωση έτσι τελεσίδικη, που δεν νομίζω. Αν δεν έχετε, να συνεχιστούν οι ερωτήσεις και θα προκύψει η στάση σας, η συμπεριφορά σας από τις απαντήσεις σας. Θέλετε έτσι? Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι συμβουλεύτηκα τη συνήγορό μου, η οποία μου απάντησε ότι σύμφωνα με το άρθρο, επειδή δεν είμαι νομικός, δεν τα γνωρίζω αυτά, το άρθρο 31, παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας, δίνει στους υπόπτους όλα τα δικαιώματα που έχει και ένας κατηγορούμενος. Δηλαδή το δικαίωμα της σιωπής, το δικαίωμα να πάρει αντίγραφα. Κυρία Πολύζη. Μα ο ύποπτος πρέπει να κηρυχθεί ως ύποπτος, να κληθεί ως ύποπτος. Εσείς έχετε κληθεί ως ύποπτος. Μα τα είχαμε πει τώρα από την αρχή. Ωραία, εντάξει. Εγώ θα έλεγα να συνεχίσουμε τις ερωτήσεις. Είναι καλύτερα και χωρίς φωνές. Είναι καλύτερα, πιστέψτε με αυτό. Και στον βαθμό που, εν πάση περιπτώσει, μερικά πράγματα μπορείτε να μας τα πείτε. Κύριε Λάπα, θέλετε να συνεχίσετε? Θα αρχίσετε λοιπόν. Προχωράμε. Λοιπόν, εγώ, κυρία Πολύζου, θα σας κάνω ερωτήσεις και αν θέλετε εσείς κρίνετε αν πρέπει να απαντήσετε ή όχι. Πάντως, επαναλαμβάνω ότι είστε μια χρήση μάρτυρας. Εδώ έχει έρθει άνθρωπος ο οποίος του κατηγορούνταν για δίκο κοργήματα προφυλακισμένος. Και εννοώ τον πρόεδρο του Ρίκους Δυνά, τον κύριο Μαρτίνη. Με δύο κακοργήματα τα οποία επέσυραν ποινή σωρευτική σόβε κάθερξη. Και ήρθε και εξτάσει ως μάρτυρας και μαρτύρησε. Και μας πληροφόρησε. Και μας έδωσε στοιχεία και ντοκουμέντα. Δεν το κάνετε εσείς, δεν πειράζει. Αυτό αξιολογείται, θα δούμε τι θα κάνουμε. Ρωτήσεις. Πάμε λοιπόν σε ερωτήσεις. Εδώ έχουμε ένα έγγραφο στην ποινική δικογραφία που μας έστειλε ο κύριος Εισαγγελέας στη Βουλή και αφορά τον κύριο Γεωργιάδη. 23 προσλήψεις. Υπάρχει ένα έγγραφο μέσα το οποίο λέει τα 23 ονόματα. Και δίπλα λέει ποιοι εξασφάλισαν την πρόσληψη. Θεοδωράτος. Στοπ. Άδωνης Θεοδωράτος. Ευγενία Μανολίδου. Άδωνη. Θεοδωράτος. Άδωνης. Άδωνης. Θεοδωράτος. Άδωνης. Σας λέω ότι μόνο ο Θεοδωράτος είναι ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κύριου Γεωργιάδη. Η κυρία Μανολίδου είναι σύζυγός του και ο κύριος Γεωργιάδης είναι αυτός ο οποίος ελέγχεται στην ποινική δικογραφία, δηλαδή ο πρώην κύριος υπουργός. Έγιναν λοιπόν οι προσλήψεις από αυτούς τους ανθρώπους, ναι ή όχι? Αφού λέει το έγγραφο έτσι το διάψει. Αυτό το έγγραφο το ξέρετε, δεν το είδατε? Αυτό που είπε ο κ. Πολάκης και έχει βούκινο στα μέσα ενημέρωσης και στη Βουλή ακόμα κατατέθηκε, που λέει ποιοι συνέβαλαν στις προσλήψεις των 23 ατόμων. Είναι έτσι ή όχι? Έχετε καμιά σχέση με τις προσλήψεις αυτές? Με τις προσλήψεις, τονίζω, με την πρόσληψη των 23 ατόμων. Έχετε αντίθετη πληροφόρηση ότι μπορεί να μην έγιναν από αυτούς τους ανθρώπους οι προσλήψεις? Που λέει το έγγραφο της ποινικής δικογραφίας που απέστειλε ο κ. Εισαγγελέας στη Βουλή. Δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Δεν θέλετε να απαντήσετε? Δεν θα απαντήσω. Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Το ηχογραφημένο ντοκουμέντο, το οποίο κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός της συνομιλίας μεταξύ Παπαδημητρίου, διευθυντή του Κελμνό, και το κύριο Ιωάννη Θεοδωράτου, διευθυντή του πολιτικού γραφείου, του κύριου Άδωνη. Όπου στο ντοκουμέντο του ηχογραφημένου διαπραγματεύονται ποιες προσλήψεις πρέπει να κάνει ο Άδωνης και ποιος κάποιος άλλος υπουργός. Το έχετε ακούσει, το έχετε μάθει, έχετε πληροφορηθεί κάτι γι' αυτό? Και ποια είναι η θέση σας πάνω σε αυτό το θέμα? Αφορά το ίδιο θέμα που σας είπα πριν, για τις προσλήψεις του κύριου Γεωργιάδη. Ακούσατε αυτό το ντοκουμέντο? Το ξέρετε, δεν μπορεί. Την κατάσταση του Πολάκη την ξέρετε? Την ξέρω, ναι. Τι λέτε? Τελικά έγιναν οι προσλήψεις, κυρία Πολύζου, ή όχι? Περιμένει ο ελληνικός άλλος να μάθει. Είναι στον αέρα, δεν έγιναν πράγματα. Γι' αυτά τα έγγραφα εδώ είναι ψεύδι όλα. Και λέει και ψευδός κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός. Σε παρακαλώ. Θέλω να το πει κυρία Μάρτυρας. Έγιναν οι προσλήψεις των 23, κυρία Πολύζου, ή όχι? Δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Ούτε αυτή η ερώτηση θα απαντήσετε. Μάλιστα. Ακούσατε το ντοκουμέντο αυτό, τον κύριο Παπαδρίου, να λέει ότι οι προσλήψεις θα γίνουν γιατί έρχονται εκλογές? Δεν μπορεί να μην το ακούσατε στην υπηρεσία σας ότι αυτά γίνονταν γιατί, λέει ο Παπαδημητρίου στο ντοκουμέντο, έρχονται εκλογές με τον Θεοδωράτο. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε τις προσλήψεις. Αυτά είναι τηλεφωνικές συνομιλίες που δεν τις έχω ακούσει, τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Αυτό το ακούσατε όμως? Όχι, δεν το ακούσατε. Ούτε αυτό το ακούσατε. Πάμε παρακάτω. Για πέστε μου κάτι. Και αυτοί οι 23. Πραγματικές τηλεφωνικές συνομιλίες. Για πέστε μου κάτι. Αυτοί οι 23 για τους οποίους μιλάμε τώρα και ερευνάμε και για το οποίο επαναλαμβάνω για χιλιοστή φορά, δεν έχετε καμία απολύτως ευθύνη ή καμία σχέση. Κάποιοι από αυτούς ξέρετε αν μετά τη θητεία τους, που ήταν από τον Ιούνιο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2014, μεταπίδησαν αυθημερών ή μετά από λίγες μέρες ή εξακολούθησαν και μετά τη θητεία των ορισμένων χρόνων να μεταπίδησαν στο Υπουργείο Υγείας, που σήμερα είναι ακόμα υπάλληλοι.
Υπάρχει τέτοιο άτομο, ξέρετε? Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζετε? Όχι. Μάλιστα. Πώς πληρώθηκαν αυτές οι προσλήψεις, κυρία Μπολίζο? Με συγχωρείτε, δεν πώς πληρώθηκαν, πώς αμύφθηκαν αυτοί οι άνθρωποι των 23? Δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Πάντως, για να αμύφθηκαν σημαίνει ότι απασχολήθηκαν. Είναι λογικό αυτό? Ναι. Δεν πιστεύω ότι το αρνείστε και αυτό. Όχι, αυτό δεν το αρνούμε. Άρα λοιπόν, προσλήφθηκαν λοιπόν. Δεν απαντάω σε αυτή την ερώτηση. Πού το είπατε τώρα, αφού πληρώθηκαν, λέτε. Λέτε να πληρώθηκαν κυρία Πολυζό, μήπως πληρώθηκαν αχρεωστήτως? Μήπως πληρώθηκαν αχρεωστήτως? Δεν θα απαντήσω, ειδικά σε αυτή την ερώτηση. Δεν θα απαντήσω. Μα δεν αφορά την πληρωμή. Εγώ σας λέω αν απασχολήθηκαν. Δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Δεν θέλετε να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Μάλιστα. Εσείς στείλατε έγγραφο, εσείς υπογράφετε κάποιο έγγραφο που ζήτησε η εισαγγελία για το πώς πληρώθηκαν και αν πληρώθηκαν αυτοί οι 23. Υπογράφετε κανένα τέτοιο έγγραφο εσείς? Δώσετε κάποια εξήγηση από την υπηρεσία σας? Ναι, βεβαίως. Και είπατε ότι πληρώθηκαν, η υπηρεσία δηλαδή είπε ότι πληρώθηκαν αυτοί οι 23 από υπόλοιπα δωρεών και χορηγιών. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι λοιπόν, μάλιστα. Μπορείτε να πείτε αυτοί οι 23 πόσο κόστησαν στο κελπνό? Έκανα μία υπάρχει ένα πίνακα εδώ, κυρία Πολύζου. Είναι αυτό εδώ ο πίνακα. Έκαζα και έκανα μία πρόσθεση σήμερα το πρωί. Λέει ποιοι προσλήφθηκαν, για ποια θητεία και ποια ήταν η δαπάνη του. Το σύνολο της επασχόλησης των 23, έκανα μία πρόσθεση, ακριβώς όπως προκύπτει, είναι 170.755 ευρώ. Μπορείτε να μας πείτε από ποια χορηγία μπορεί να πληρώθηκαν? Δεν θα απαντήσω σε καμία από αυτές τις ερωτήσεις. Δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Και πώς θα πληροφορηθεί η Επιτροπή της Βουλής, πώς πληρώθηκαν, από ποιον και από ποιο υπόλοιπο, αφού δεν λέτε από ποιο υπόλοιπο, λέτε γενικά από υπόλοιπο? Ποιος θα μας εξηγήσει? Όπως είπατε και πριν, έχω στείλει ήδη απάντηση στην εισαγγελία γι' αυτό. Την είδαμε την απάντηση. Δεν λέτε όμως από ποια χορηγία και ποιο έτος. Το λέω. Από ποια χορηγία το λέτε? Το λέω. Πέστε μας εμάς, αφού το είπατε ήδη. Και δημόσιο έγγραφο. Από την Εστέ Λόντερ. Δεν θα απαντήσω αυτή την ερώτηση. Μα αφού το είπατε, κυρία Πολύ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχω στείλει απάντηση στην εισαγγελία. Ωραία, είναι στοιχείο της γεωγραφίας. Μα θα είναι εδώ μέσα, μα είναι. Πέστε μας και εμάς. Αυτό είπατε μια φορά. Αν ενοχοποιήσετε εδώ, ενοχοποιήσετε και μια απάντηση που θα δώσετε στην εισαγγελία. Δεν ξέρετε ότι έχουμε εισαγγελικές και ανακριτικές αρμοδιότητες? Η εισαγγελική αρχή ουσιαστικά απευθύνεστε και η ανακριτική αρχή σας ερωτάει πώς πληρώθηκαν οι 23. Από ποιο υπόλοιπο, ποια χορηγία, ποια δωρεά, ποιο έτος. Επιμένω, το έχετε πει ήδη, δεν θέλω να το επαναλάβετε. Είναι δικαστική αρχή η υπηρεσία μας, η επιτροπή μας. Κάνει η υπηρεσία ανακριτή, έχει αρμοδιότητα ανακριτή και εισαγγελέα, το τονίζω για χιλιοστή φορά. Δεν θέλετε να απαντήσετε, ενώ το κάνατε και αρνείστε. Το κάνατε, κυρία Πουλίζου, στον ανακριτή, το είπατε ή όχι? Στείλατε έγγραφο? Ναι, βεβαίως. Γιατί αφού στείλατε έγγραφο και το είπατε και είναι δημόσιο έγγραφο, αρνείστε στην επιτροπή μας να το επαναλάβετε? Αρνείστε. Με ό,τι συνέπεια αυτό το αρνείστε, που το λέω επίμονα, για πολλωστή φορά. Μα το έχετε πει ήδη. Δεν θέλετε να ενημερώσετε την Ελληνική Βουλή για πράγματα που έχετε πει ήδη και ήδη ανάγονται στα καθήκοντά σας και δεν έχετε καμία ευθύνη στο κάτω-κάτω. Δεν έχετε δικογραφία, εδώ ο εισαγγελέας δεν κάνει καμία μια για το πρόσωπό σας. Για αυτές τις προσλήψεις. Γιατί αρνείστε να μας πληροφορήσετε? Δεν θέλετε να απαντήσετε? Δεν θα απαντήσω. Δεν θέλετε να απαντήσετε. Πολύ ωραία. Πάντως επιμένω ότι αρνείστε αδικαιολόγητα. Πάμε παρακάτω. Για να σου πω κάτι. Η χορηγία ή η δωρεά που έπρεπε να έχει ένα υπόλοιπο και ανάγκη τη αποφάση του 2008, λέτε ότι με βάση τι αποφάσει αυτέ νομίμως επικαλείστε ότι το 2014 πληρώθηκαν από το 8 με αποφάση του Διοικητικού Συμβουλίου το 8, πληρώθηκαν το 2014 με υπόλοιπο χορηγιών το 8. Δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Δεν απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Μάλιστα. Τελικά προσλήφθηκαν 23 ή όχι? Δεν θα απαντήσω. Ούτε σε αυτό θα απαντήσετε. Καλώς. Πάμε παρακάτω. Για πετε μου κάτι. Όπως είναι γνωστό, το Κελπνό εξαιρέθηκε από το δημόσιο λογιστικό. Από είναι ιδρυτικό νόμο του 93, έτσι δεν είναι? Το Κελπνό είναι. Δεν υπάγονται στο δημόσιο λογιστικό, εξαιρέθηκε με νόμο. Εξαιρέθηκε και ειδικότερα το 2012 με το 2014. Εξαιρέθηκε ναι, είναι γνωστό. Και στο δημόσιο λογιστικό το 2016. Ωραία. Για πετε μου το. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Η ερώτηση μου είναι εξής. Τώρα εκ των υστέρων και τότε όλη αυτή τη διαδρομή, όπου για μας απίστευτα και απίθανα πράγματα έχουν γίνει, δεν αφορά εσάς βέβαια, δεν αφορά καθόλου εσάς. Έγιναν στο Κελπνό, μπορείτε να μας πείτε, εάν υπάγονταν στο δημόσιο λογιστικό και αν υποχρεούνταν να έχει βιβλία, λογιστικά κλπ., μήπως θα ήταν λίγο καλύτερη κατάσταση σήμερα? Αν
Λέτε, μια κρίση που κάναμε γιατί έχετε μια θέση σοβαρή και είστε υπεύθυνοι του οικονομικού τμήματο, οικονομική διαχείριση. Αν υπάγονταν εξ αρχή το λογιστικό, μήπω θα ήταν λίγο καλύτερη κατάσταση, πιο διαυγή, θα ήταν ευχαριστήριο ο έλεγχο από τα αρμόδια όργανα, θα ήταν πιο καθαρή εικόνα. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σα. Συμφωνείτε, θα ήταν δηλαδή. Ωραία, λοιπόν. Αφού συμφωνείτε και δεν υπήρχε το δημόσιο λογιστικό, τι λέτε τώρα, τήρησε η διοίκηση του Κελπνό τις αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας και της χρυσής διοίκησης σε όλα τα θέματα και σε όλη την πορεία της, η διοίκηση επαναλαμβάνω. Συγγνώμη, επαναλαμβάνετε λίγο την ερώτηση. Λέω, το δημόσιο λογιστικό έχει εξαιρεθεί, δεν ήταν υποχρεωμένη. Μήπως όμως θα έπρεπε τουλάχιστον να τηρήσει τις αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας και της χρυσής διοίκησης, η διοίκηση πάντα, του Κελπνό, αφορά εσάς. Σε αυτή τη διαδρομή μπορούσε να εξαιρεθεί και από τις βασικές αυτές αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας, της χρηστής διοίκησης, για τα οποία ενέχεται η διοίκηση, όπως λένε τα πορίσματα του και του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους και του ΣΥΥΠ και του ΣΔΟΕ. Δεν αφορά εσάς, αφορά τη διοίκηση. Έχετε μία άποψη τέλος πάντων των πράγματι τηρήθηκαν αυτές οι αρχές σε όλη αυτή την πορεία δράση από το 1993 μέχρι σήμερα του Κελπνού? Το 1993 μέχρι το 2002 δεν ήμουν καν υπάλληλος. Όχι, ναι, δεν λέω. Ότι... Από την εμπειρία σας τώρα, λέω. Γιατί, κοιτάξτε, ελέγχεται σχεδόν όλη η διοίκηση, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσοι άρχισαν διοίκηση, σήμερα κατηγορούν με τον ΑΒΒ τρόπο. Είναι δυνατόν σε μια δημόσια δομή, δομή που επιδοτείται και επιχορηγείται με εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια το χρόνο από το ελληνικό δημόσιο και διαχειρίζεται άλλα 200, να είναι ελεγχόμενοι και εγκαλούμενοι όλοι όσοι άρχισαν διοίκηση στα 25 χρόνια? Τι δομή ήταν αυτή τέλος πάντων? Μήπως, λέω, δεν τηρήθηκαν οι αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας και της χρηστής διοίκησης, που θα ήταν υποχρεωμένη να το κάνει η διοίκηση? Δηλαδή, αυτό δεν εξηγείται κανένας όταν παίρνει δημόσιο χρήμα. Αυτό ρωτάω. Δεν απαντώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρετε. Καλά. Για πέστε μου κάτι. Τα πορίσματα του ΣΕΙΠ, του ΣΔΟΕ και του Γενικού Λογιστήριου Κράτους τα ξέρετε. Ναι. Έχετε κανένα λόγο να αμφισβητείτε τη φερεγγιότητα, την αξιοπιστία και την εγκυρότητα τέτοιων πορισμάτων, τέτοιων δομών και τέτοιων οργανισμών? Όχι, βέβαια. Λέω για τα πορίσματά τους. Εγώ. Όχι, βέβαια. Όχι, τα θεωρείτε ότι είναι φερέγγια και αξιόπιστα, έτσι, αυτά όσα διαπιστώνουν. Αυτές οι διαπιστώσεις που κάνουν συνδέουν με την προηγούμενη ερώτησή μου. Εάν πράγματι τηρούνταν οι αρχές της χρυσής διοίκησης, διαφάνειας, δημοσιότητας και τηρούσε ηλεκτρονικά τα όλα τα βιβλία που έπρεπε κλπ., μήπως δεν θα ήταν τέτοιες οι διαπιστώσεις αυτών των οργάνων και των υπηρεσιών και των δομών, των ελεκτικών αρχών, αν τηρούνταν όλα αυτά? Αφού λέτε ότι είναι αξιόπιστα και φερέγγια. Λένε τι έπρεπε να γίνει. Και τι πρέπει να γίνει, μάλιστα. Ναι, και δίνει και σήμα στην πολιτεία τι πρέπει να κάνει με το Κελπνό. Είναι απόλυτα σεβαστά τα απορίσματα και οφείλουμε να συμμορφωθούμε με τις διαπιστώσεις τους. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Τόσα χρόνια, γιατί δεν έγινε αυτό το πράγμα? 25 ολόκληρα χρόνια. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζετε. Δεν αφορά εσάς, λέω πάλι, αφορά τη διοίκηση. Γιατί δεν έγιναν όλα αυτά? Τα αυτονόητα. Δεν μπορώ να τα αυτονόητα, κύριε Πουλίζου. Δεν είμαι, όπως τα αυτονόητα. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως και το επισημάνατε, εγώ είμαι υπάλληλος του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης. Δεν είμαι διοίκηση, ούτε δεν, δεν θέλετε να πείτε επειδή δεν το ξέρετε ή το ξέρετε γιατί θέλετε να το πείτε? Στα διοικητικά συμβούλια. Ναι, 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 να μου αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν συμμετέχω στα διοικητικά συμβούλια. Το ξέρουμε. Ναι, το ξέρω. Λέω αν το ξέρετε. Και δεν μπορώ να μιλήσω και λογαριασμό. Δεν θέλετε να μιλήσετε επειδή δεν το ξέρετε ή δεν το ξέρετε, δεν θέλετε να μιλήσετε για να μην στοιχήσει αυτό σε κάποιο άλλο? Δεν το ξέρω. Α, ωραία, αυτό είναι άλλο πράγμα αυτό που λέτε. Δεν το ξέρω σημαίνει δεν το ξέρω. Τελείωσε. Διαβάζοντας τη δικογραφία αυτή και όλες τις άλλες, ένιωσα κατάπληξη για ένα πράγμα. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να άσκησε διοίκηση στο Κελπνό από το 1993 μέχρι σήμερα που να μην είναι υπόλογος. Πώς το εξηγείτε αυτό? Τι απάντηση πρέπει να δώσουμε στον ελληνικό λαό? Πώς διαχειρίστηκε το δημόσιο χρήμα, κύριε Πουλίου, η διοίκηση, οι διοικήσεις μάλλον? Λέτε, οφείλουμε να συγγνώμη στον ελληνικό λαό για όλα αυτά? Όχι εμείς. Ο κ. Παπαδημητρίου, προηγούμενοι διοικητές και διευθυντές, όχι εσείς οι υπάλληλοι, οφείλουν, δεν οφείλουν. Όλοι μας, τρόπο που ανοιχτήκαμε και όλα αυτά τα πράγματα, δεν οφείλουμε να συγγνώμη στον ελληνικό λαό? Γιατί διστάζετε? Πέστε, δεν οφείλουμε. Διστάζω. Πέστε, δεν οφείλουμε.
διότι δεν θέλω να πω αυτό που λέτε εσείς, ότι αν οφείλουμε ή δεν οφείλουμε συγγνώμη στον ελληνικό λαό. Απλά οι ερωτήσεις που μου θέτετε δεν μπορούν να απαντηθούν από μένα. Για ποιο λόγο δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις? Γιατί δεν είμαι, όπως είπα, διοίκηση, δεν έχω ασκήσει διοίκηση και δεν θέλω να κάνω κάποια... Ναι, αλλά ταμπορώνεστε ταυτόχρονα πίσω από το. Ενώ λέτε δεν έχω σχέση με τη διοίκηση, ταμπορώνεστε πίσω από το δικαίωμα σιωπή και θέλετε να μην μαρτυρήσετε και για θέματα που δεν σα αφορούν. Είναι, αυτό είναι, για άλλο, είναι λίγο αντιφατικό αυτό που λέτε. Οικονομική διαχείριση, είναι λίγο αντιφατικό αυτό, κύριε Πολύζο. Είναι υπεύθυνη για όλες τις πληρωμές. Είτε πρόκειται για μισθοδοσία, είτε πρόκειται για υπηρεσίες, είτε πρόκειται για αγαθά, οτιδήποτε. Καλώς. Θα σου πω κάτι. Παίρνει μάλλον από αυτά που διαχειριστούν κάτι στο κερνό. Για το ποια είναι τα έσοδα, ποια τα έξοδα, ποιες και πόσες προσλήψεις έγιναν, ποιες οι προμήθειες και από ποιους και για ποιους σκοπούς, τι δαπάνε και για ποια αιτία, ποια είναι η υπηρεσία διαχρονικά του Κελμνού και πού καταχωρείται και ποιες είναι οι μεταβολές της, όλα αυτά τα καταλογίζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Είναι δυνατόν να διαχειρίζετε 200 εκατομμύρια το χρόνο, συν 60 που επιχωρήσετε το κράτος και να μην έχετε αυτά τα πράγματα όλα? Να μπορεί να επιστρέψετε ποια είναι η πραγματική περιουσία κινητή και εκείνη το Κελμνό? Είτε δυνατόν η διοίκηση να μην φρόντισε. Δημόσιο χρήμα είναι, κύριε Πολύζο. Και είμαστε υπόλογοι όλοι. Και το τελευταίο ευρώ να το αιτιολογούμε, να το αιτιολογούμε και να το χειριζόμαστε όπως τις προσωπικές υποθέσεις. Όταν δεν χειριζόμαστε δημόσιο χρήμα. Έχετε μια απάντηση γι' αυτό? Όχι, δεν θα απαντήσω. Δεν, έχετε μια απάντηση. Είχε τελειώσει ο χρόνος σας όμως. Ναι, συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Εμένα με συγχωρείτε, ναι, γιατί αφαιρέθηκα κι εγώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Τώρα τι ζω. Κάτι για τις συμβάσεις για την κατάτμιση που καταλογίζουν εδώ τα αρμόδια όργανα στις διοικήσεις. Και λοιπά. Το πανελλήνιο τα δεν θα πει κάτι. Απαντήσω. Μάλιστα. Χτες μία διαμαρτυρία του Συλλόγου, η οποία λένε ότι κακό μια αντίληψη ότι μερικών υπαλλήλων και ότι κακώς λέει το λογιστήριο του κράτους και το ΣΥΠ ότι δόταν επιδόματα θέσεις. Τι γίνονταν με τα επιδόματα θέσεις? Θα έπαιρνα όσοι δικαιούνταν. Ναι, φυσικά. Όλοι? Όχι όλοι. Αυτοί που έπαιρναν επιδόματα θέσεις τα έπαιρναν διότι τα δικαιούνταν ή μερικοί δεν δικαιούνταν? Έπαιρναν επιδόματα για θέσεις που δεν προβλέπονταν καν στον κανονισμό, ούτε πουθενά και παίρναν επιδόματα θέσεις. Μερικοί δεν μάλιστα λέει, ακούστε να δείτε το τραγικό και να το ακούσει ο ελληνικός λαός. Μερικοί μάλιστα δεν απασχολούνταν καν στις θέσεις για τις οποίες έπαιρναν τα επιδόματα. Ανήκουν στα πράγματα. Δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Ούτε θα θέλετε να απαντήσετε. Όχι. Μάλιστα. Και πάμε σε ένα τελευταίο. Για το έλλειμμα το 2014 έχετε να μας πείτε κάτι? Συγγνώμη, για ποιο? Για το έλλειμμα του Κελπνού το 2014. Διαπίστωσε το Γενικό Λογιστήριο έλλειμμα 20 εκατομμύρια από τη γενική διαχείριση συν 15 εκατομμύρια από την απάνη των εργαζομένων. 35 εκατομμύρια. Αυτά τα πήγα τα λεφτά. Ποια είναι η λογική σκηνή που ζω? Δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Ούτε την ερώτηση να απαντήσετε. Καλώς. Για τα πλαστά τιμολόγια, ξέρετε κάτι? Περιφάνω. Δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Ούτε τα πλαστά τιμολόγια. Δεν θα απαντήσω καθόλου. Ούτε σε αυτή την ερώτηση. Δεν θέλετε να μας απαντήσετε πώς... Τι είπες? Ναι, έως πω, ξέρετε για το κτίριο κάτι που δεν σας αφορά, όχι δεν σας αφορά καθόλου, μα καθόλου, αφορά αποκλειστικά το ΔΣ. Αποκλειστικά. Και στο πρόσφατο της ΕΥΠ και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τους δώρους. Δεν αφορά κανένα παρά μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο. Και μάλιστα τρεις. Τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον ταμεία. Το κτίριο αυτό για να ακούσει ο ελληνικός λαός, ξέρετε πώς έγινε αυτή η αγορά. Υπήρχε μία απόφαση το 8, κυρία Πολύζου, και τελείωσα με αυτήν την ερώτηση. Το κτίριο αγοράστηκε με τη διαδικασία της προσφορών και όχι του διαγωνισμού. Να απέχει 300 έως 400 μέτρα από τη μελλοντική στέγαση του Υπουργείου Υγείας, από τα τελευταία πράγματα. Να έχει 1.600 έως 1.500 τετραγωνικά μέτρα. Να έχει χώρους βοηθητικούς 500 τετραγωνικά μέτρα. Να έχει 60 θέσεις πάρκινγκ και το δάπεδο λέει, να τα ακούσει ο ελληνικός λαός για να σκουτεί η τρίχα του, να είναι τουλάχιστον σηκωμένο, επιρρυψωμένο 15 εκατοστά σχέση με τα υπόλοιπα επίπεδα. Το μόνο που λείπει από την προκήρυξη αυτή είναι το όνομα του ιδιοκτήτη του κτηρίου. Είναι φωτογραφική αυτή η διάταξη, είναι πολύ ζωή, όχι? Δεν απαντάω σε αυτήν την ερώτηση. Δεν θέλει να απαντήσει την ερώτηση που δεν σας αφορά? Δεν σας αφορά καθόλου.
Αυτή ήταν η απόφαση της προκήρυξης του ΔΣ. Έτσι ξοδεύτηκαν 17,5 εκατομμύρια για ένα κτίριο στο οποίο δεν πήγαινε ποτέ το Υπουργείο Υγείας και άλλα κακώς πήγε το Γερμανό. Να έχει και υπερυψωμένα δάπεδα, λέει, 15 εκατοστά. Για ποιο λόγο? Να ήθελαν πολύ υπερυψωμένα, μπει δικλούθηκαν να έχει πάρει κανένα πόδι ή κανένα μηνίσκο. Και ένα τελευταίο. Τα γενώσιμα φάρμακα ανάγονται στην αρμοδιότητα του Γερμανού ή το ΙΟΦ? Καθόλου δεν αφορά, είναι επιστημονική ερώτηση. Τα γενώσιμα φάρμακα το ξέρετε πολύ καλά, τι θέσει σα. Είναι αρμοδιότητα και ανάγονται στην. Στο χώρο δράσης του ΚΕΛΠΝΟ ή του ΕΟΦ? Δεν απαντάω σε αυτήν την ερώτηση. Τελικά δεν απαντήσατε σε καμία ερώτηση. Αρνηθήκατε να απαντήσετε και σε ερωτήσεις που δεν έχετε καμία σχέση. Και αυτό ξέρετε. Έχει ζητήματα. Θα σας τα πει ο δικηγόρος σας. Ο κύριος... Δεν μου λέτε, κυρία... Μισό λεπτό. Κύριε Ποδερέ. Συγχωρείτε. Εσείς, απαντώντας στον κύριο Σαγγελέα και στο Υπουργείο ότι οι προσλήψεις των 23 έχουν αμοιφθεί από δωρεές και χορηγίες. Από το 8 δεν είχατε υποχρέωση να πείτε από ποιες χορηγίες, ποιων ετών, τι ποσόν υπήρχαν υπόλοιπα, ώστε να δικαιολογηθεί το ποσό των 170.000 ευρώ, με το οποίο δαπανήθηκε συνολικά 171 συγκεκριμένα περίπου, 170.755.000, που ήταν εμπί των 23. Δεν είχατε υποχρέωση να πείτε από ποιες χορηγίες και δωρεές, ποιων ετών, και να δικαιολογήσετε πώς υπήρχαν τα υπόλοιπα από το 8 μέχρι το 14 που πληρώθηκαν. Τον ορθωτικό ήταν 300.000 χωρίς και το κελμό με 165.000. Και λέτε τώρα έρχεται στο 14 και απαντάτε με έγγραφο για το οποίο ο αναπληρωτής υπουργός λέει όποιο το υπέγραψε ότι είναι ψευδή βεβαίωση και βλαστογραφία. Θα τα δούμε αυτά. Αυτά δεν είναι δική μας, αφορά την τακτική δικαιοσύνη. Και λέτε ότι επαρκούσε, είχε και υπόλοιπο δηλαδή 170.000 που δεν υπαρκούσε για τα 300 για τη δομή να αμοιφθούν οι 23 υπάλληλοι. Δεν είχατε υποχρέωση να πείτε συγκεκριμένα από ποιες, ποιον ετών και τι ποσά υπόλοιπα υπήρχαν. Και λέτε γενικά και αόριστα από χορηγίες το 8. Η απάντηση που έστειλα θεωρώ ότι είναι εμπεριστατωμένη. Γιατί μας τη λέτε εδώ? Τι αλλάζει, κυρία μου, αφού η δικογραφή, κυρία, έχετε εδώ? Θεωρώ ότι έχω στείλει μία απάντηση. Εμπεριστατωμένη και αναλυτική. Πετε μας, εξηγήστε μας, αυτό είναι το ζητούμενο που ψάχνουμε. Πού έχετε δώσει απάντηση, υπόμνημα? Όχι, ο κύριος Λάπας αναφέρει ότι για αυτούς τους το εξεταζόμενο θέμα... Αυτό είναι το βασικό θέμα, κυρία Πολύζου, για τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό είναι το θέμα, δεν υπάρχει άλλο. Και λέω στον κύριο Λάπα ότι έχω στείλει, ναι, έχω στείλει, έχω απαντήσει... Αναλυτικά. Μπορείτε να εγγράφω δικό σας διοικητικό, της διοίκησής σας... Εσωτερικό έγγραφο ή μαρτυρική κατάθεση. Υπογράφετε εσείς. Συγγνώμη, κύριε Πολύζου, συγγνώμη. Είναι έγγραφο ή μαρτυρία? Έγγραφο της υπηρεσίας σας. Έγγραφο στο πλαίσιο της προκαταρκτικής. Πολύ ωραία, λοιπόν, ακούστε να σας πω. Τώρα ο πρόεδρος έχει το δικαίωμα να σας ζητήσει, κυρία Πολύζου, το έγγραφο αυτό να το αποστείλετε αύριο το πρωί αμέσως στην Επιτροπή. Βεβαίως, δεν θέλετε να το πείτε τώρα, δεν θέλετε να το στείλετε απλώς. Κάνω τελευταία ερώτηση. Και έκκληση κάνω. Και σε εσάς, σεβόμενοι και την αξιοπιστία σας και την προσωπικότητά σας. Πείτε το, έχετε υποχρέωση να το κάνετε. Γιατί είπατε σε άλλη δικαστική ή ανακριτική αρχή. Πείτε το τώρα. Δώστε μας μια εξήγηση από ποιες χορηγίες και δωρεές πληρώθηκαν οι 23 και ποιων ετών. Γιατί για σας το λέω. Τα πρακτικά από εδώ φεύγουν πάνω στην εισαγγελία κάθε φορά. Όλα. Και ξέρετε ότι η υποχρέωση για μαρτυρία είναι ρητή στον κώδικα ποινικής οικονομίας. Μόνο όταν εκεί υπάρχει αξιόπινη πράξη έχετε δικαίωμα να επικαλεστείτε τη σιωπή σας. Όταν δεν υπάρχει, όταν έχετε μια διοικητική πρωτοβουλία με διοικητική, ένα διοικητικό έγγραφο που φεύγει από την υπηρεσία σας και επικαλείστε ότι θέλετε να αναφέρετε το περιεχόμενό του, αυτό δεν είναι ανάγεται στα καθήκοντα και στα δικαιώματά σας τη σιωπή. Και σας το τονίζω για τρίτη φορά. Αυτό, κυρία Μάρτη, θα το φέρετε το έγγραφο. Έχετε υποχρέωση. Μια που λέτε ότι υπάρχει έγγραφο δικό σας, υπογεγραμμένο. Ναι, βεβαίως θα το φέρω. Ποιον ετών και ποιον δωρεών, κύριε Πολύζου. Αυτό εξετάζει η Βουλή μου. Όταν πηγαίνει ένα έγγραφο στο πλαίσιο μιας προκαταρκτικής... Είναι απόρριτο το έγγραφο του ΚΕΛΠΝΟ απέναντι στην Επιτροπή της Βουλής περισσότερα δικαιώματα από τον εισαγγελέα. Έχει πάει στον εισαγγελέα της διαφθοράς, ο οποίος μας ελέγχει. Με ρωτάτε να σας πω αυτό που λέει. Λέει το έγγραφο της υπηρεσίας σας, ναι. Έγγραφο εσωτερικό, είναι δικό σας. Έγγραφο προς τον εισαγγελέα. Από την ώρα που είναι έγγραφο, κυρία, και είναι δημόσιο έγγραφο, η Επιτροπή της Βουλής έχει υποχρέωση και δικαίωμα να πληρωθεί το περιεχόμενό του. Σας το τονίζω, σας έχω τονίσει πολλές φορές, ποια είναι η Επιτροπή μας και τι δικαιώματα έχει. Δεν το λαμβάνετε υπόψη καθόλου. Δεν απαντήσατε σε καμία από τις 18 ερωτήσεις, ούτε σε μία. Και κάνω έκκληση
Πέστε τώρα τι λέει το έγγραφο περίπου περιληπτικά με δύο λόγια. Ξέρετε γιατί? Αυτό έρευνα η Επιτροπή μας. Σε ευθύνη του κ. Υπουργού. Και δεν το κάνετε. Και πιστεύω ότι το κάνετε χωρίς να έχετε το δικαίωμα να το κάνετε. Αυτό αφήστε το ερευνήσουν άλλοι. Κάνω έκκληση τουλάχιστον σε ένα ερώτημα να απαντήσετε. Και μάλιστα όταν τα έχει πει έγγραφα. Το κατανοείτε αυτό που σας ρωτάω? Το έχει πει έγγραφο, κυρία Πολύζου. Που έχει φύγει από την υπηρεσία σας. Θα έρθει αύριο εδώ. Θέλω να το καταθέσει ως μάρτυρας. Και επιμένω. Να το ξεκαθαρίσουμε. Πρόεδρε, ξαναλέω. Κύριε Δημόσια, δεν το λέγεσαι. Η υποχρέωσή της να μας πει το έγγραφο που απέκτησε. Να κατανοήσει τι εννοώ. Διαφορετικό τόνο. Δεν θέλω να σηκώνω τους τόνους. Πρέπει να κατανοήσει ότι είναι υποχρεωμένη ως εκ της ιδιότητας ως μάρτυρας. Ενώπιον δικαστικής και εισαγγελικής αρχής. Κυρία Μάρτης, ακούστε με και εμένα. Έχετε στείλει από ό,τι μας πληροφορήσατε τώρα μία απάντηση που φέρει την υπογραφή σας, υποθέτω, και δείτε κάποιες εξελίξεις. Δεν είναι μόνο η δικιά μου. Ωραία, ωραία. Ναι. Αυτό το έγγραφο υποσχεθήκατε προλίγο να μας το φέρετε. Δεν μπορείτε να κάνετε μία αναφορά στο περιεχόμενο? Τι λέει? Μπορείτε να κάνετε? Όχι. Αφού θα το πάρουμε αύριο. Κύριε Πρόεδρε, έχει δικιά μου να μην απαντήσει. Δικιά μου όχι. Εγώ νομίζω ότι αποφεύγει. Εγώ σας τονίζω ότι είστε υποχρεωμένοι από τον νόμο. Αν δεν το κάνετε, δική σας επιλογή. Νομίζω είναι. Σημασία, κύριε Λάπα. Το πάντως σημείο ότι θέλω απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Λάπα, η δική σας επιλογή είναι και η δική σας ευθύνη. Ας ακούσουμε και προφορικά. Αν νομίζω ότι έχει σημασία, γιατί πραγματικά δεν είπατε τίποτα. Αυτό είναι μια καλή ευκαιρία, όσο σας πει, να μας πείτε αυτό το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αυτό, είναι καλημέρα. Ό,τι θέλετε πείτε. Έχει σημασία, ξέρετε, πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό βλέπω ότι και επιμένω κι εγώ. Μα δεν έχει νόημα, ξέρετε, αυτό θα μας το στείλετε. Δεν είναι λογικό αυτό που κάνετε. Είναι εκτός λογικής, άσε που είναι εκτός νομιμότητας. Και σας τονίζω, κοιτάω στα μάτια. Σαν νομικός μιλάω. Είναι εκτός λογικής και εκτός νομιμότητας. Να επικαλείτε μια ευθύνη υπουργού. Να στείλετε ένα έγγραφο εσωτερικό, να το έχει στείλει στον εισαγγελέα, να είναι δημόσιο έγγραφο, να μας το στείλετε αύριο και να μην θέλετε να μας πείτε τι λέει το έγγραφο, ναι, είναι παρανοϊκό, είναι κουτό, είναι ανόητο. Σηκώτε πάρα πολύ. Πού επιμένω. Και επιμένω γιατί δεν απαντήσετε σε καμία ερώτηση. Σε καμία. Που δεν σας αφορά. Και αν αποδεχτεί η κυρία Μάρτυρα ότι δεν σας αφορά τελικώς και αρνείστε εκ προημίου. Κοιτάξτε, γίνονται πολλά ζητήματα. Διότι εδώ σας είπα, ήρθαν άνθρωποι με κατηγορία στην πλάτη που υπέστησαν ποινές ισοβιότητας, ισόβια, κάθαρξης. Από τον Κορυδαλό μεταφέρθηκαν και μαρτύρησαν στη Βουλή. Εδώ είπαν τα πάντα. Πέστε τη βάση όλων των πλευρών της Επιτροπής μας. Και μάλιστα και σε μία και σε δυο και σε τρεις συνεδριάσεις. Και παρήλασαν από εδώ οι μηντιάρχες που ανέβαιναν και κατέβαιναν κυβερνήσεις, κυρία Πουλίζου. Και αρνείστε να απαντήσετε έστω και σε μία ερώτηση. Το αφήνω στην διακριτή σας ευκαιρία. Δεν μπορώ να σας πιάσω περισσότερο. Τώρα βέβαια ο χρόνος έχει καταστρατηγηθεί. Θα βάλουμε τώρα 15, κύριε Γεωργαντά. Κύριε Μάρτης,